Λοιπόν, πάμε στην Αλεξάνδρα Μερακλείδη, η οποία βρίσκεται στην απεργία των ιδιοκτητών ταξί. Όχι οι οδηγοί, οι ιδιοκτήτες ταξί σήμερα απεργούν. Βρίσκεται έξω από τα γραφεία, ετοιμάζουν πορεία έξω, όπως καταλαβαίνουμε, Αλεξάνδρα, προς το κέντρο της Αθήνας, για ένα νομοσχέδιο, μάλλον για μια τροπολογία την οποία περνάει το Υπουργείο Τουρισμού. Το Υπουργείο Τουρισμού, όχι το Υπουργείο Μεταφορών. Όχι το Υπουργείο Μεταφορών, το ξαναπώ. Το Υπουργείο Τουρισμού. Καλημέρα, καλημέρα. Βρισκόμαστε στην οδό Σπύρου Πάτση και Καβάλας, όπως μπορείτε να δείτε έχουν συγκεντρωθεί εδώ οι αυτοκινητιστικές για να ξεκινήσουν σε καμία ώρα περίπου από τώρα η πορεία προς το κέντρο της Αθήνας, καθώς κύριο αίτημα είναι να αποσυρθεί άμεσα επίμαχη τροπολογία του Υπουργείου Τουρισμού που απαλλάσσει τους μεγάλους ιδιοκτήτες από τον έλεγχο και αυτό έχει φέρει μεγάλες εντάσεις. Τους μεγάλους ιδιοκτήτες, να πούμε Μαύρη, Αλεξάνδρα, οποίος... Αλεξάνδρα, τους μεγάλους ιδιοκτήτες των βαν, έτσι, μιλάμε για τα βαν μεταφοράς, ιδιωτικής μεταφοράς, όχι τα ταξί, για αυτά τα μαύρα βανάκια που βλέπουμε που έχουν τους πελάτες μέσα, έτσι. Που μεταφέρουν το καλοκαίρι τους τουρίστες. Μαζί μας έχουμε τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Μαυρίκη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, λοιπόν, καλημέρα. Η απεργία μας γίνεται γιατί κατέδεσε τη Δευτέρα η κυρία Κεφαλογιάννη σαν υπουργός τουρισμού με τις υπογραφές του κύριου Σταϊκούρα και την κυρίου Χατζηδάκη. Μια τροπολογία που ουσιαστικά μας πλήρης απελευθερώνει το έργο μας υπέρ των μεγάλων εταιριών ΙΟΤΑΧΗ αλλά και των τουριστικών γραφείων. Απαλλάσσει δηλαδή τα τουριστικά γραφεία και αυτές τις εταιρείες από τον έλεγχο. Όταν λέμε απαλλάσσει από τον έλεγχο, εννοώ τον έλεγχο από τους επιβάτες που αυτοί βεβαιώνουν τις παραβάσεις που υπάρχουν σε σχέση με τη λειτουργία της μεταφοράς που κάνουν με τα οδηγού, τα ΙΟΤΑΧΗ, σε σχέση κύριε με τη Μαυρίκη, λειτουργία... αν μου επιτρέπετε, ήδη γίνεται άτυπα αυτό στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές. Εκεί που καλείς ταξί σου έρχεται το βανάκι και δεν τους ενδιαφέρει ποιος είναι μέσα και τι γίνεται. Και επίσης με το κόστος. Ακούστε το κόστος. Είναι το σημαντικό, κύριε Μαυρίκη, είναι μια λεπτομέρεια που ο κόσμος δεν τη γνωρίζει. Είναι συγκεκριμένο το ποσό το οποίο χρεώνεται το βανάκι, κάτι το οποίο δεν τηρείται. Αυτό καταλάβαμε. Δεν τηρείται ακριβώς. Το συνδικάτο των ταξί της Αθήνας, ναι, με την προσπάθεια που κάνει εδώ και 2,5 χρόνια, πιέζει για να αυξάνονται οι έλεγχοι σε αυτά τα αυτοκίνητα που σήμερα κάτω από την απέτηση των τουριστικών γραφείων και των εταιριών των πολυεθνικών η κυβέρνηση τους απαλλάσσει από αυτόν τον έλεγχο και ουσιαστικά μπορούν να κάνουν μεταφορές όσες θέλουν, που σημαίνει ότι το ταξί θα μείνει χωρίς δουλειά και χωρίς τιμολόγιο, χιλιάδες επαγγελματίες και στο όνομα να κερδίσουν περισσότερα οι εταιρείες οι πολυεθνικές, τα τουριστικά γραφεία. Και χωρίς δεν το ανεχόμαστε γιατί εμείς ζούμε από αυτή τη δουλειά εδώ. Ναι, ναι. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, και κύριο... είμαστε αποφασμένοι να προχωρήσουμε. Μην κάνουμε τώρα μόνο 24 ώρα, γιατί θα συνεχίσουμε και παραπέρα. Δεν θα τα αφήσουμε. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Μαυρίκη, σε αυτή την περίπτωση, λέμε και πάλι, δεν ευθύνεται το Υπουργείο Μεταφορών. Το Υπουργείο Τουρισμού το περνάει το νομοσχέδιο. Το Υπουργείο Τουρισμού, αλλά έχει και την υπογραφή του κυρίου Σταϊκούρα, που είναι υπουργό μεταφορών. Πάντως λέτε ότι θα κορυφώσετε τις κινητοποιήσεις σας. Σκέφτεστε να το κάνετε μέσα στο καλοκαίρι. Δεν υπάρχει, κύριε Μαυρίκη, έχει σημασία γιατί έχουμε χιλιάδες τουρίστες. Αυτό θα το πάρει απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΑ. Ναι. Θα συνεδριάσει και θα πάρει αποφάσεις. Μάλιστα. Κύριε Μαυρίκη, καλή επιτυχία στην κινητοποίησή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.